Γεια σα και χρόνια πολλά. Τον φωτόν σήμερα και πιστεύω να φωτιστούμε και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Είστε στο κανάλι Επενδυτέ Παγκόσμια Κλίμακα, ένα ενημερωτικό εκπαιδευτικό κανάλι. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια γραφή και ένα like για να βοηθήσετε το κανάλι να μεγαλώσει και σα ευχαριστούμε μέχρι τώρα που μα έχετε στηρίξει. Και πάμε στο καινούριο μα βιντεάκι. Είναι ελληνική καταγωγή. Έχει περιουσία 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να τον ξέρουν ελάχιστοι εδώ στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα ξέρουν πολύ περισσότεροι την εταιρεία του, που έχει ντύσει κατά καιρού τι ομάδε Λίβερπουλ, Πόρτο, Σεβίλη και το στάρ του τέννη Μίλιο Ράντιτ. Ο Τζίμι Davis. Ελληνοαμερικάνος παραμένει το ζωντανό παράδειγμα του American Success Story. Ο ελληνικής καταγωγής 78χρονος σήμερα δισεκατομμυρίουχος, διοκτήτης της εταιρείας New Balance και βρίσκεται στη θέση 134 της λίστας Forbes με τους 400 πλουσιότερους της Αμερικής. Ο Davis αγόρασε μια μικρή εταιρεία παπουτσιών στη Βοστόνη το 1972 και τη μετέτρεψε σε έναν γίγαντα με τζίρο 3,6 δισεκατομμυρία δολάρια ο ίδιο είναι ο πρόεδρος τη New Balance και σύζυγό του Αν είναι αντιπρόεδρος. Η οικογένεια Davis ελέγχει το 95% τη εταιρεία, η οποία όμω δεν μπήκε ποτέ στο χρηματιστήριο. Η ιστορία τη New Balance ξεκινά το 1906 όταν ο Βρετανός μετανάστη William Riley ιδρύει στη Μασαχουσέτη τη New Balance με έμπνευση από το πόδι τη κότα. Που στηρίζεται σε τρία σημεία για να προσφέρει τη μέγιστη ισορροπία, ο Ρίλεϊ ξεκίνησε φτιάχνοντα υποστηρικτικού πάτου για εκείνου που ήταν αναγκασμένοι να επομένουν πολλέ ώρε ορθοστασία πριν να επεκταθεί στα αθλητικά παπούτσια. Η New Balance βρέθηκε στο δρόμο του σημερινού διοκτήτη της κάπου στοιχεία. Έχει γεννηθεί το 1943 στην Αμερική από Έλληνες γονείς και έχει σπουδάσει βιοχημία. Ήθελε να γίνει γιατρός αλλά δεν το προχώρησε. Έτσι άρχισε να πουλά εξοπλισμό για εργαστήρια χημία και βιολογία, αλλά πολύ σύντομα σκέφτηκε να αγοράσει μια μικρή επιχείρηση. Η New Balance ήταν η πρώτη που κοίταξε, αλλά την απέριψε. Είχε κάποιες γνώσεις γύρω από τα αθλητικά είδη, αλλά δεν ήξερε τίποτα από παπούτσια. Ένα χρόνο αργότερα όμως, η εταιρεία ήταν ακόμα διαθέσιμη και έτσι την αγόρασε. Η εξαγορά έγινε ανήμερα τη διεξαγωγή του φημισμένου μαραθωνίου τη Βοστόνη. Μέσα σε μια δεκαετία την είχε μετατρέψει σε ένα διάσημο μπραντ στην Αμερικάνικη αγορά, με βλέψει και για διεθνή επέκταση. Ασφαλώς, ο Ντέβις χρωστά και πάρα πολλά στο καλό timing, είναι αυτό που λέμε πολλέ φορέ να σου τυχαίνουν και την κατάλληλη ώρα κάποια πράγματα. Καθώς κοντά στα τέλη τη δεκαετία του 70, η δημοτικότητα του τρεξίματος εκτινάχθηκε. Το 1976 λοιπόν. Η New Balance κυκλοφόρησε το παπούτσι που έμελε να τη βάλει στο χάρτη αφού το διάστημο πλέον μοντέλο 320 δεν ήταν απλά το πρώτο που έφερε το λογότυπο με τον νι, e, αλλά και εκείνο που ξεχώρισε το περιοδικό Runners σαν το καλύτερο της εποχής του. Όταν ο Relay έφτιαξε την εταιρεία το 1906, είχε 6 άτομα προσωπικό και έφτιαχναν περίπου 30 ζευγάρια την ημέρα. Μετά το παπούτσι 320, η εταιρεία θέλοντας να δείξει ότι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, δημιούργησε το ma και pa balance, και για την προώθησή του η εταιρεία δεν επέλεξε κάποιον αθλητή όπως κάνανε άλλες εταιρείες, αλλά ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι πωλήσει της New Balance εκτοξεύθηκαν από τα 100.000 δολάρια το 1972 στα 1,3 εκατομμύρια δολάρια το 1976, ξεπέρασαν τα 80 εκατομμύρια στη δεκαετία του 80 και το 2002 το 1,3 δισεκατομμύρια. Από τα 6 άτομα προσωπικό το 1906, σήμερα έχει πάνω από 4.000 άτομα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2015 ανακοίνωσε την απόφασή της να δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπως είπαμε, και έκανε συμφωνία με τις Liverpool, Stoke, Σεβίλη και Πόρτο. Τα παπούτσια της εταιρείας είναι τα πιο ακριβά της αγοράς, γεγονός που αποδίδεται στην επιλογή τη να μην θυσιάσει την ποιότητα για την οικονομική προσιτότητα, αλλά και στο ότι διατηρεί τα εργοστάσια τη σε αμερικάνικο έδαφο, καθώ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όχι σε χώρε με φθηνά εργατικά χέρια. Ο Davis αρνούταν πάντα να σπονσοράρει αθλητέ ή να ακολουθήσει τη στάση τη μόδα. Ωστόσο, τα παπούτσια τη New Balance απέκτησαν φανατικού θαυμαστέ. Ο Bill Clinton φορούσε πάντα τα 1500 του όταν έβγαινε για τρέξιμο, και ο Στίβ Τζόμπ δεν πήγαινε πουθενά χωρί τα 992. Η New Balance και στον Obama ένα ζευγάρι green, 1990 και με το όνομά του και με ευκρίνη τη φράση «Handmade in the United States», δηλαδή φτιαγμένα στην Αμερική. Η οικογένεια Davis, ο Jim και σύζυγός του έχουν έντονο φιλανθρωπικό έργο. Έχουν ιδρύσει το Ίδρυμα New Balance, σκοπό του οποίου είναι να στηρίζει φιλανθρωπικέ οργανώσει που δουλεύουν για τη βελτίωση του τρόπου ζωή των παιδιών και προωθούν υγιή πρότυπα ζωή βοηθώντα τη μείωση τη παιδική παχυσαρκία. Επίση έχει δωρήσει 5 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο του Maine. Αυτός θα είναι λοιπόν ο πλουσιότερο ελληνική καταγωγή Έλληνα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Να είστε καλά, τα λέμε σύντομα με το νέο μα βιντεάκι.